Καλησπέρα. Είμαι δημοσιογράφος από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Γνωρίζουμε πως έχετε κάποια εμπλοκή στο κύκλωμα με τις ανήλικες που εξαρθρώθηκε. Καμιά εμπλοκή, αγαπητέ μου. Εγώ απλώς ένας πελάτης είμαι. Εμπλοκή σημαίνει συνέργεια. Θέλω να το εμπεδώσετε αυτό που σας λέω. Εσείς ξέρατε την. Είχαμε συνευρεθεί. Είχαμε επαγγελματική σχέση. Όταν εκείνη όμως παρουσιαζόταν σαν 19χρονη. Και συνεχίζει να παρουσιάζεται ως 19χρονη. Εάν ψάξετε λίγο στα site, θα δείτε ότι η κοπέλα έχει ενεργές αγγελίες που δηλώνει ότι είναι 19 χρονών. Δηλαδή, αυτό το ότι κάποιος την εκδίδει δεν ισχύει. Δεν βάζει κάποιο άσχετο τηλέφωνο, είναι το προσωπικό της. Γιατί δεν το ψάχνει αυτό το ανηλίκον? Εσείς πώς ήρθατε σε επαφή με την ανήλικη που σας συστήθηκε ως 19χρονη? Αρχικά, ξεχνάμε το ανήλικη. Δεν μιλάμε πως μου συστήθηκε απλά, έδειξε και μία πλαστή ταυτότητα φίλης της. Για τέτοια οργάνωση μιλάμε. Από ένα site γνώρισα εγώ. Εάν θα θεωρούσα κάποιον μαστροπό, θα ήταν η ίδια πρώτη από όλες. Αυτή μου πρότεινε άλλες. Επειδή υπήρχε μια χρονική διάρκεια στη γνωριμία μας και είχαμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο συνομιλίας, το έκανε και από την καλή της την καρδιά, γιατί οι άλλες ήταν άφραγγες. Εφόσον κάνατε τον κόπο να βρείτε εμένα και το τηλέφωνό μου, καλό θα είναι να ψάξετε να βρείτε και αυτή που το παίζει θύμα. Θα σας πρότεινα, και όχι επειδή είμαι εμπλεκόμενος, επειδή η λογική το λέει, να δείτε γιατί αυτή η κοπέλα και η εξακολουθούν να είναι ελεύθερες, γιατί με την παραπλάνηση και την εξαπάτηση δημιουργούν ενόχους. Και θα σου το πω και όσο πιο απλά μπορώ για να το κάνω κατανοητό. Ακόμα και με το δίκαιο των ανηλίκων, αν δεν κάνω λάθος, θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί εφόσον εξακολουθούν να κάνουν κάτι παράνομο. Δηλαδή, ο επόμενος πελάτης θα βρεθεί κατηγορούμενος χωρίς να ξέρει πώς κινούνται. Εάν θέλετε να βρείτε τη λύση, σταματήστε να θεωρείτε ότι είναι θύματα κάποιες. Δεν είναι καθόλου θύματα. Θύτες είναι.